Ανοίγουμε το δρόμο για το αύριο, αλλά δεν χαριζόμαστε σε εκείνους που μένουν κολλημένοι στο χθες. Σταθεροποιούμε τη χώρα, την οδηγούμε μπροστά, αλλά δεν χαριζόμαστε σε εκείνους που θέλουν να την ξαναρίξουν στο χάος. Δύναμή μας είναι ο ελληνικός λαός που θέλει ο ίδιος να ξεκολλήσει επιτέλους η χώρα από το τέλμα. Πάντα το ήθελε και τώρα αρχίζει και το πιστεύει. Για πρώτη φορά το πιστεύει. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας. Να πιστέψει ο Έλληνας στις δυνάμεις του και να πάρει τις τύχες του στα χέρια του. Να ξεπεράσει τη μυρολατρία. Να ξεπεράσει το «δεν γίνονται εδώ τέτοια πράγματα». Όλα μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Και όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Φτάνει να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να παραμείνουμε ενωμένοι ως Έλληνες. Και τώρα είμαστε πολύ κοντά να πετύχουμε το άλμα στο αύριο. Ήδη σήμερα η πρωτοπόρα δύναμη, η ΔΑΠ, κατακτά για μια ακόμη φορά την πρώτη θέση στις φοιτητικές εκλογές με μεγάλη διαφορά. Και στέλνει ένα μήνυμα και για την 18η και για την 25η Μαΐου. Η ΔΑΠ για μια ακόμη φορά βρίσκεται μπροστά, παρά το γεγονός ότι ορδές κουκουλοφόρων έκαναν ασχήμιες και πάλι σε 2-3 σχολές. Έκλεψαν κάλπες, χτύπησαν και έστειλαν στο νοσοκομείο καθηγητές, μόνο που τώρα είναι μεμονωμένα σποραδικά επεισόδια. Εκεί που παλιά ήταν ο κανόνας, καθεστώς, σε όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους. Έτσι ίσως για να μας θυμίζουν τον εφιάλτη που εκπροσωπούν και που εμείς οριστικά με πρωτοπόρο την νεολαία μας αφήνουμε για πάντα πίσω. Εμείς ζητούμε από τον ελληνικό λαό να πιστέψει στον εαυτό του, να μείνει ενωμένος και να μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε το άλμα στο αύριο. Ήδη χθες εξαγγείλαμε την πιο σαρωτική συνταγματική μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, για να γίνει η χώρα μας μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία κατά τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα αποκτήσει συνολικό σχέδιο για ανάπτυξη, προσέξτε, σε όλους τους τομείς, για να δώσει ευκαιρίες σε όλους τους Έλληνες, για να παραγάγει ευημερία για όλους, χωρίς κρατισμό, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς στεγανά και μεσάζοντες. Ποτέ ως τώρα δεν υπήρξε τέτοιο συνολικό σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας και πολιτιακά και αναπτυξιακά. Ήδη κάναμε μια ολόκληρη μεταρρυθμιστική κοσμογονία και την ολοκληρώνουμε με την αληθινή μεταμόρφωση της Ελλάδας. Και ζητάμε από τον ελληνικό λαό να δώσει τη δύναμη να το κάνουμε πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι η πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών για την πατρίδα μας. Μετά από τόσες θυσίες, το αύριο είναι στο χέρι μας. Το αύριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όχι ψευδεστήσεις. Όχι οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε εφιάλτες. Όχι το μόνιμο ψέμα. Όχι η μιζέρια. Όχι η στρατηγική της αστάθειας. Το όνειρο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Ελλάδας. Μιας ισχυρής ανταγωνιστικής Ελλάδας. Το όνειρο μιας δημοκρατικής πολιτείας με θεσμούς σύγχρονους. Το όνειρο μιας αναπτυξιακής κοινωνίας με κοινωνική συνοχή. Το στο δημιουργείο. Το χρωστάμε στην ιστορία μας, το χρωστάμε στον εαυτό μας. Λαό με επιχειρήματα, με αισιοδοξία, κοιτώντας σωστά μάτια, κοιτώντας μπροστά, όταν οι άλλοι κοιτούν μόνον πίσω. Και ο λαός ξέρει, ακούει, καταλαβαίνει και να είστε σίγουροι με τον αγώνα μας θα ανταποκριθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.